Να πάρουμε και το δικό σας σχόλιο σε σχέση με όλα όσα ακούτε, γιατί και το ΚΚΕ καταδίκασε την απόφαση της κυβέρνησης να αποσταλεί το αμυντικό υλικό στην Ουκρανία εν μέσω της ρωσικής ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Η αποστολή του αμυντικού υλικού αλλά και η ευρύτερη εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος φυσικά και είναι καταδικαστέως και έχει ανοίξει μια πληγή με πολύ σοβαρές και επώδυνες συνέπειες για τον Ουκρανικό λαό, όμως η συμμετοχή της χώρας μας και η βαθύτερη εμπλοκή της σε αυτόν τον πόλεμο δεν είναι πράξη αλληλεγγύης, αν θέλετε, προς τον Ουκρανικό λαό. Είναι μια πράξη επιλογής στρατοπέδου, επιλογής στρατοπέδου ληστών. Γιατί ακούμε τόση ώρα για τη σωστή πλευρά της ιστορίας, για την ευαισθησία, για τις πράξεις παραβίας του διεθνούς δικαίου και αναρωτιόμαστε, το δράμα του Ουκρανικού λαού ξεκίνησε στις 24 Φλεβάρι? Ή εδώ και σχεδόν μια δεκαετία ο Ουκρανικός λαός ματοκυλιέται πραγματικά, ξεκινώντας, αν θέλετε, με μεγαλύτερη ένταση από το 2013-2014, όταν η άλλη πλευρά του υπεραλιστικού στρατοπέδου επέλεξε να ματοκυλεί στην Ουκρανία, να προβεί σε ένα πραξικόπημα, να στηρίξει φασιστικές παραστρατιωτικές οργανώσεις, ματώνοντας και πάλι τον Ουκρανικό λαό. Γι' αυτό είναι το σημαντικά δράμα αυτά που λέτε, μιλήσει, αλλά τι θα έπρεπε κανένας να κάνει η Ελλάδα, ποια θα έπρεπε να είναι η στάση της και η συμπεριφορά της? Γιατί αυτό ακούγεται περισσότερο θεωρητικό ως πλαίσιο, που προφανώς βρίσκει σύμφωνο τον πρακτικά, περισσότερο κόσμο. Τι θα έπρεπε να κάνει, ναι, η Ελλάδα, ναι. Μπορείτε να μου δυναμώσετε λίγο τον ήχο, γιατί δεν σας... Λοιπόν, θα το διορθώσουμε. Δεν ξέρω αν μας ακούτε τώρα. Ναι. Είναι λίγο καλύτερη η επιστροφή σας. Αυτό που ρωτάμε, ναι, με τον Θάνο Σιαφάκα είναι τι είναι αυτό που πρακτικά λοιπόν θα μπορούσε να κάνει η χώρα μας. Ποια είναι η στάση που θα πρέπει να τηρήσει? Γιατί ναι, μεν σε θεωρητικό πλαίσιο είναι μια κατεύθυνση που είναι αυτό που υποστηρίζουμε όλοι κατά του πολέμου. Ωστόσο, η στάση πρέπει να είναι συγκεκριμένη και στον τομέα της διπλωματίας. Μα είναι πολύ πρακτική, ουσιαστική και συγκεκριμένη η στάση που λέμε ότι θα πρέπει να κρατήσει και ο ελληνικός λαός, να ισχυροποιήσει την πάλη ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στον υπεραλιστικό πόλεμο, να καταδικάσει τόσο τη ρώσικη εισβολή, όσο όμως και την εμπλοκή των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον πόλεμο. Και κοιτάξτε να δείτε, επειδή μιλάμε για κινδύνους, σήμερα περιδιάβαινε στο Βόρειο Αιγαίο το αμερικάνικο αεροπλανοφόρο Τρούμαν, που βρισκόταν έξω από τη Λίμνο με κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη για να μεταφέρει αεροπλάνο προς την Ρουμανία και αν χρειαστεί βέβαια για ευρύτερη εμπλοκή τους σε ένα ενδεχόμενο ευρύτερης ανάφλεξης. Αναρωτιέται κανείς τι κινδύνους θα σημαίνει αυτή η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το πόλεμο, όταν εδώ και καιρό οι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν προμηνύσει ότι αν αξιοποιηθούν βάσεις, πολεμικό υλικό κλπ. Σε βάρος της χώρας τους, τότε αμέσως η χώρα από τους οποίους ξεκίνησαν αυτά καθίσταται σε στόχο. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι είμαστε στο ΝΑΤΟ, ότι ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε συμμαχίες, συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους αυτούς, με τα κράτη-μέλη. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε? Και βεβαίως, εγώ να ρωτήσω με βάση την προηγούμενη απάντησή σας. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Υποθέτω από αυτά που είπατε ότι διαφωνείτε. Ποια είναι σήμερα η σωστή πλευρά της ιστορίας κατά την κρίση σας? Ναι, βέβαια, να θυμίσουμε ότι με την η σωστή πλευρά της ιστορίας και το δίκαιο, μάλλον αλακάρτ κρίνεται και από την κυβέρνηση τη σημερινή όπως και από τις προηγούμενες. Ναι. Γιατί δεν ήταν στην ίδια πλευρά της ιστορίας όταν ματοκυλούσαν και διαμέλυζαν τη Γιουγκοσλαβία. Με αυτούς που διαμέλυζαν τη Γιουγκοσλαβία ήταν σε αυτή την πλευρά της ιστορίας. Στην ίδια πλευρά της ιστορίας ήταν με αυτούς που ματοκυλούσαν και έστελναν τόσα χρόνια στρατό κατοχής στο Αφγανιστάν, στη Συρία, στο Ιράκ. Γιατί ζούμε όλοι σε ένα πλανήτη, δεν ζούμε στον Άρη. Ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας?
Το να επιλέγεις να στρατεύεις το λαό σου με τον έναν ή με τον άλλον υπεριαλιστή είναι όχι παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης, μάλιστα, αλλά παράγοντας μεγαλύτερους κινδύνους για το λαό σου. Και να θυμίσουμε, επειδή ξαφνικά όλοι μιλάνε για τον αναθεωρητισμό της Ρωσίας, που όντως είναι αναθεωρητισμός, όντως διαφωνούμε και πρέπει να καταδικάζεται η οποιαδήποτε παραβίαση των συνόρων, όμως τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση... Θα βάλουμε μια τελεία όμως, γιατί πρέπει να πάμε στο Γιώργο Σιδέρη. Αναθεωρητισμό, όταν τόσο καιρό ενθαρρύνει. Θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο. Αυτό. Δώστε μας την ευκαιρία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να κλείσουμε με ένα σχόλιο από την κυρία Κομνηνάκα. Καθώς από ό,τι φαίνεται η δυτική πλευρά θα πρέπει να ετοιμάζεται τελικά για μια μακρά περίοδο αναταραχών νέων εργαλειών διαχείρισης κρίσεων, θα πρέπει να εφεύρουμε. Κοιτάξτε, αυτό που δεν λέγεται ούτε από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματικά τροφοδοτεί την πολεμική μηχανή και τα προσχήματα για την εμπλοκή της χώρας αυτή, ούτε όμως και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν λέει ότι πίσω από αυτές την υποτιθέμενη διπλωματία και τις μέχρι τώρα εύθραυστες συμφωνίες, η άλλη όψη είναι η σημερινή πολεμική εμπλοκή, δεν λένε ότι ο πόλεμος που μένεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος που έχει να κάνει με το μοίρασμα των σφαιρών επιρροής, των ενεργειακών δρόμων και όχι βέβαια με τα συμφέροντα του ενός ή του άλλου λαού. Γι' αυτό λοιπόν το δίλημα δεν μπορεί να είναι ΝΑΤΟ ή Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ρωσία, Πούτιν ή Ζελένσκι. Το δίλημα και η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι και θα είναι πάντα, γιατί μίλησε ο κύριος Γαϊτάνης για ίσες αποστάσεις του ΚΚΕ, καμία ίση απόσταση. Το ΚΚΕ τάσεται πάντα ξεκάθαρα με την πλευρά των λαών και το συμφέρον των λαών και του ουκρανικού και του ρώσικου και του ελληνικού λαού και των λαών της περιοχής δεν είναι να συστρατευτούν πίσω από το ένα ή το άλλο στρατόπεδο ληστών να ματώσουν για τα συμφέροντά τους. Είναι, αν θέλετε, και νίκη τους θα είναι να απαλλαγούν μια και έξω από αυτούς τους μηχανισμούς που τελικά τους έχουν μετατρέψει σε σάκο του μπόξ, που τους έχουν κάνει να ματώνουν μεταξύ τους, όταν, αν θέλετε, η ίδια ιστορία έχει δείξει ότι οι λαοί, αυτοί οι δυο λαοί, ο Ρώσικος και ο Ουκρανικός λαός, έζησαν ειρηνικά, προόδευσαν, όταν ήταν αποδεσμευμένοι από τέτοιου είδους κυβερνήσεις και μηχανισμούς, προόδευσαν μαζί μακριά από εθνικισμούς και λοιπά στη Σοβιετική Ένωση και αυτοί οι δύο λαοί με την παλινόρθωση του καπιταλισμού πέρα από όλα τα άλλα δεινά πληρώνουν σήμερα και το βαθύ τίμημα του πολέμου που να θυμίσουμε όλα τα υπόλοιπα κόμματα με την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης πανηγύριζαν και υπόσχονταν στους λαούς μια βαθιά και μακρά ειρηνική πορεία. Να την τώρα ποια είναι η ειρηνική πορεία μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού.